Παρόν, δηλώνει για ακόμα μία φορά ο Τζο Μπάιντεν, αυτή τη φορά σε νέα συνέντευξή του, επιμένοντας την απόφασή του να μην εγκαταλείψει την κούρσα για την Προεδρία. I am not going anywhere. I wouldn't be running if I didn't absolutely believe that I am the best candidate to beat Donald Trump in 2024. We had a democratic nominating process where the voters spoke clearly. Ο Τζο Μπάιντεν κάλεσε στο πρόγραμμα Morning Joe του MSNBC λίγο μετά την επιστολή του προς τους δημοκρατικούς του Κογκρέσου πως δεν σκοπεύει να αποσυρθεί παρά τις αντιρρήσεις ορισμένων βουλευτών του κόμματος. Let's put Joe Biden's ego aside. Take a step back. Look at what is best for the party, what is best for the country. What happens? Personally, I think Kamala Harris would be a much better, stronger candidate. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνέντευξης στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News επίσης δήλωσε πως ο Τζο Μπάιντεν θα παραμείνει στην κούρσα για τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου παρά τις πιέσεις να αποσυρθεί, θίγοντας και εκείνο τον εγωισμό του Αμερικανού Προέδρου. Looks to me like he may very well stay and he's got an ego and he doesn't want to. Παράλληλα, από τον Λευκό Οίκο τονίζεται ότι ο Τζο Μπάιντεν έχει εξεταστεί από τον γιατρό του και πως δεν υπάρχει κανένα σημάδι ανησυχίας για την υγεία του. I am telling you that he has seen a neurologist three times while he has been in this presidency. Ο Τζο Μπάιντεν θα συνεχίσει τις συναντήσεις με ψηφοφόρους σε εκκλησίες, γραφεία συνδικαλιστικών ενώσεων και άλλους χώρους τις επόμενες ημέρες. Καθώς εν μέσω της πολιτικής αβεβαιότητας που διέπει τις ΗΠΑ, ξεκινά σήμερα στην Ουάσιγκτον η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ.